Coach, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Οι πρωταγωνιστές είναι πάντα οι παίκτες σε οποιαδήποτε σπορ. Είναι λίγο κλισέ αυτό, κύριε. Η πραγματικότητα. Εκτός κι αν εσείς αφίλαθλος πάρτε το γήπεδο για να δεις τον προπονητή. Που κάθεται στον παγκόσμιο. Τη δουλειά του. Τη δουλειά του, αλλά τους παίκτες πάνε να δεις. Τα ενδάλματα είναι οι παίκτες. Οι ενδάλματα οι παίκτες. Ο Απόλλωνας ο Τσόχλας είναι δικό μας ενδάλμα. Πραγματικά. Τον σεβόμαστε απεριόριστα και δυστυχώς. Τι να πω τώρα, ότι και ο Κώστας Χαραλαμπίδης κάπως έτσι. Εντάξει, ας μην το πούμε αυτό, αλλά αυτό μας θύμισε. Αυτό μας θύμισε η περιπέτεια αυτή. Ναι. Θεωρώ ότι ο Απόλλωνας είναι λίγο πιο τυχερός από ότι ήταν ο Κώστας. Ναι. Ο Κώστας είχε ένα εξαιρετικά σοβαρό τραυματισμό, μία αναστρέψη ουσιαστικά για να επανέλθει στην εργοδράση. Ενώ ο Απόλλωνας δείχνει ότι ο τραυματισμός που με σκληρή δουλειά θέληση που έχει ο ίδιος, από ό,τι φαίνεται, θα μπορέσει να το επιτρέψει στα μέσα περίπου της επόμενης σεζόν να είναι παρόν. Μακάρι. Μακάρι, γιατί είναι το δυσάρεστο των ημερών αυτό, που από ό,τι είδαμε σας επηρέασε όλους και ήταν η πρώτη κουβέντα. Μας επηρέασε όλους, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο θες πρέπει να το ζεις λίγο από μέσα για να καταλάβεις τι προσφέρει στην ομάδα, τι ηγετικές ικανότητες έχει, πόσο σέβεται το σύλλογο στον οποίο είναι και είναι και ένα ζωντανό παράδειγμα για τους αρκετούς νέους παίκτες που έχουμε στο ρόστερ μας αυτή τη στιγμή. Και μας επηρέασε όλους ο τραυματισμός, είναι αλήθεια. Θα λέγατε τα ίδια λόγια και για τον Βαγγέλη τον Μαργαρίτη, για όλη την προσφορά στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Κοιτάξτε, ο Βαγγέλης είναι λίγο διαφορετική η περίπτωσή του σε σχέση με τον ΑΠΟ. Έχει πιο μεγάλο χρόνο συμμετοχής, πιο σημαντικό χρόνο συμμετοχής αγωνιστικά μέσα στο γήπεδο από ό,τι έχει ο ΑΠΟ. Mm. Ο Βαγγέλης είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση παίκτη. Έπαιξε πολύ αργά στην Α1. Άργησε να κάνει καριέρα στο υψηλό επίπεδο, αλλά θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια πλην του Αθηναϊκού Ολυμπιακού είναι ο καλύτερος power forward στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι. Και παρότι λέτε ότι άργησε, πραγματικά τον έχουμε χορτάσει και συνεχίζει να μας γεμίζει με την παρουσία του. Πραγματικά έχει εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά και στο κομμάτι της αγωνιστικής μας λειτουργίας θα έλεγα ότι είναι παίκτης κλειδί. Κύριε Παθοδόρου, συγχαρητήρια δέχεστε ή να τα αφήσουμε για το τέλος της χρονιάς? Όχι, έχουμε ακόμα μπροστά μας πράγματα. Και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο πρέπει να προχωρήσουμε και σαν σύλλογος και σαν ομάδα και σαν οργανισμός. Πετύχαμε ένα πολύ σημαντικό στόχο από αυτούς που είχαμε θέσει στην αρχή της χρονιάς. Το δεύτερο σημαντικότερο στόχο από αυτούς που είχαμε θέσει στην αρχή της χρονιάς. Ο πρώτος ποιος ήταν? Να γίνουμε ομάδα. Ναι. Όχι, να γίνουμε ομάδα με βάση με τα στοιχεία τα οποία θέλαμε εμείς. Ναι, ναι. Να παίξουμε ένα μπάσκετ το οποίο σαν φιλοσοφία μπορούμε και θέλαμε να υποστηρίξουμε. Mm-hmm. Αυτό το καταφέραμε μετά τις γιορτές, μετά τα Χριστούγεννα. Μπήκαμε σιγά σιγά στη φιλοσοφία την οποία είχαμε στηρίξει από την αρχή της χρονιάς. Είχαμε προσπαθήσει, είχαμε επενδύσει πάρα πολλές ώρες. Με κορύφωση νομίζω το τελευταίο τρίμηνο. Οπότε ο πρώτος στόχος πραγματοποιήθηκε. Και ο δεύτερος στόχος μας ήταν το αποτέλεσμα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Να μπούμε, να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω σε σχέση με πέρσι. Αυτό το καταφέραμε, νομίζω με πολύ ωραίο και έτσι εμφαντικό τρόπο, απέναντι και σε ένα πολύ αξιόλογο αντίπαλο. Και γι' αυτό είμαστε σίγουρα χαρούμενοι και ικανοποιημένοι, αλλά η χρονιά έχει μπροστά της ακόμα περίπου ένα μήνα και θα πρέπει να τελειώσουμε με τον τρόπο που πρέπει. Ωραίο αυτό. Ωραίο. Ένας μήνας ακόμα μπάσκετ είναι ό,τι καλύτερο. Να μας δείξει κάτι να βλέπουμε. Γιατί είπαμε ότι εσείς ήταν πρωταγωνιστής. Ο ΠΑΟΚ είχε πράγματι ως πρώτο στόχο να αλλάξει τη φιλοσοφία. Εσείς πρεσβεύατε μια μπασκετική φιλοσοφία γνωστή. Εσείς επιλεχθήκατε. Εσείς ήσασταν ο πρωταγωνιστής για να βγει για αυτό. Μετάβαση, γιατί μιλάμε σωστά για μια μετάβαση τώρα. Εντάξει, μια οχταετία ενός πετυχημένου προπονητή δεν είναι εύκολο να γυρίσει η σελίδα. Κλονίστηκε καθόλου μέσα στη χρονιά το πιστεύω σας, η αισιοδοξία σας? Γιατί πέρασαν δύσκολες ημέρες, δύσκολες εβδομάδες. Και νομίζω ότι πριν το Ρέθυμνο ήταν η πιο κρίσιμη στιγμή για εσάς. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Κοιτάξτε, όταν δημιουργείται μια καινούργια προσπάθεια, όταν υπάρχει μια καινούργια φιλοσοφία και όταν, όπως είπατε και εσείς, υπήρχε ένα παρελθόν πολύ σημαντικό με έναν άνθρωπο που είχε αφήσει το στίγμα του στην ομάδα, τον κύριο Μαρκόπουλο, για τον οποιοδήποτε νομίζω θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να έρθει στον ΠΑΟ και να δημιουργήσει κάτι καινούργιο. Όχι μόνο για μένα, όχι μόνο για τον Παπαθεοδόρου που είναι ένας νέος προπονητής, αλλά και ακόμα και ένα πολύ πιο έμπειρο προπονητή από μένα. Mm-hmm.
Αυτό όμως ήταν κάτι το οποίο το είχα σκεφτεί και εγώ προσωπικά πριν αποδεχτώ την πρόταση του ΠΑΟΚ. Το είχαμε συζητήσει πάρα πολλές φορές με τη διοίκηση και ξέραμε ότι θα συναντήσουμε δυσκολίες και ξέραμε ότι στο κομμάτι που δεν θα υπήρχαν τα αποτελέσματα που θέλαμε θα υπήρχε κριτική, θα υπήρχε μια αρνητικότητα και ίσως ένα άσχημο κλίμα. Αλλά ήμασταν πάρα πολύ αποφασισμένοι, νομίζω, όλοι εδώ που είμαστε μέσα στην ομάδα του ΠΑΟΚ, να υποστηρίξουμε αυτό το κάτι καινούργιο που θέλαμε. Και γι' αυτό το λόγο νομίζω τα καταφέραμε. Ξέρετε, όταν είσαι μέσα στο πρόβλημα, όταν είσαι μέσα στην καταιγίδα που λένε, δεν μπορείς να πάρεις ακριβώς μυρωδιά τι συμβαίνει απ' έξω. Ξέρεις ότι είσαι μέσα στην καταιγίδα. Εμείς προσπαθήσαμε να συνεχίσουμε τη δουλειά μας, να διορθώσουμε κάποια πράγματα, να επιμείνουμε σε κάποια πράγματα που κάναμε σωστά και με τη βοήθεια της τύχης, από τη στιγμή που σταματήσαμε να μας προβληματίζουν σοβαροί τραυματισμοί, νομίζω ότι η ομάδα εξελίχθηκε μέρα με τη μέρα, μήνα με το μήνα και κατάφερε να πετύχει αρκετά πράγματα από αυτά που είχαμε σχεδιάσει στο ξεκίνημα της σεζόν. Ναι. Κακά τα ψέματα, η ΑΕΚ στο ελληνικό μπασκετικό τοπίο είναι μεγάλος αντίπαλος για τον ΠΑΟΚ. Είναι πέρα από το οικονομικό, λίγο πολύ τους ίδιους στόχους έχουν. Το να κερδίζετε την ΑΕΚ δύο φορές την κανονική περίοδο, να έχετε δύο νίκες παραπάνω στο πρωτάθλημα των 26 αγώνων και να κερδίζετε κι άλλες δύο φορές στα play-off τόσο καθαρά, τι δείχνει απέναντι στην ΑΕΚ που πήρε το κύπελλο, πήρε το Champions League. Κοιτάξτε, το μέγεθος των δύο ομάδων ιστορικά είναι μεγάλο. Mm-hmm. Από την αφετηρία βέβαια που ξεκινάει κανείς τη σεζόν, θα έλεγα ότι δεν ξεκινήσαμε από την ίδια αφετηρία. Η ΑΕΚ τελείωσε την περσινή σεζόν με ένα προπονητή και ξεκίνησε με τον ίδιο προπονητή τη σεζόν της. Η ΑΕΚ εδώ και τρία χρόνια επενδύει πάρα πολλά χρήματα για να στελεχώσει το ρόστερ της. Εμείς δεν βρισκόμαστε στην ίδια κατεύθυνση. Δεν μπορούμε να λέμε ότι είμαστε στην ίδια αφετηρία με την ΑΕΚ. Άρα λοιπόν οι στόχοι μας ήταν διαφορετικοί. Μπορεί να παίζαμε στην ίδια διοργάνωση και στο ελληνικό πρωτάθλημα, μπορεί να παίζαμε στην ίδια διοργάνωση και στην Ευρώπη, αλλά οι αφετηρίες δεν ήταν οι ίδιες. Θεωρώ ότι, όπως είπα και εσείς συνέντευξη τύπου μετά τα παιχνίδια, ότι η αξία του ηττημένου δίνει και δόξα στον νικητή. Mm-hmm. Ότι καταφέραμε και κάναμε ένα πολύ σημαντικό φίνις στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να αποφύγουμε το μεγαλύτερο από τα ονόματα που θα μπορούσαμε να μας τύχουν στη διαδικασία των play-offs. Ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσαμε να το ελέγξουμε φυσικά και έπρεπε να προσπεράσουμε και αυτό το σκόπελο. Εμείς καταφέραμε με όπλο τη συγκέντρωσή μας το κίνητρο που είχαμε απέναντι σε ένα μεγάλο αντίπαλο και την λειτουργία μας, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξαιρετικό επίπεδο, την αγωνιστική μας λειτουργία, mm-hmm. Να κερδίσουμε άλλες δύο φορές σε διάστημα τριών ημερών μια ομάδα που έχει πραγματικά πολύ μεγάλα προσόντα, πολύ μεγάλες δυνατότητες και για αυτόν τον λόγο, όπως είπα και πριν, αξίζουν συγχαρητήρια στους πρωταγωνιστές που είναι οι παίκτες μας. Εντάξει, εμείς θα πούμε βεβαίως αυτό που βλέπουμε, εσείς ίσως να μην το σχολιάσετε, ότι από τη μία υπήρχε μια ομάδα που όλα λειτουργούσαν με ομαδικό πνεύμα και από την άλλη κάποιες μονάδες που προσπαθούσαν στο ένας εναντίον ενός ή στο ένας εναντίον πολλών να κάνουν πράγματα. Εντάξει, αυτό είναι δικό μας συμπέρασμα. Κοιτάξτε, η κάθε ομάδα και ο κάθε προπονητής προσπαθεί να πάρει πράγματα σε σχέση με το υλικό που έχει. Ναι. Θεωρώ ότι το παιχνίδι αυτό της ΑΕΚ, όπως είπατε, στηρίζεται σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στην ατομική ικανότητα, της έδωσε δύο τίτλους. Δεν μπορούμε να λέμε ότι, ξέρεις, δεν μπορούμε να το κατηγορήσουμε εισαγωγικά, καταλάβατε. Ναι. Κάθε ομάδα έχει τη δική της φιλοσοφία, τη δική της κουλτούρα και αναλόγως με το υλικό που έχεις πρέπει να μπορείς και να προσαρμόζεσαι και στο παιχνίδι. Ο συνδυασμός της ατομικής ικανότητας, της προσωπικότητας, δηλαδή των παιχτών σου, με την ομαδική λειτουργία είναι το τέλειο. Αλλά αυτό το έχουν λίγες ομάδες, πάρα πολύ μεγάλες ομάδες και λίγες ομάδες, μπορεί να το έχουν όλοι. Εγώ πάντως και σε ατομικό επίπεδο τεράστιες διαφορές στα παιχνίδια με την ΑΕΚ δεν είδα, για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή αυτά που κάνει ο Πέτουγουεϊ στα παιχνίδια με την ΑΕΚ δεν είδα κανέναν άλλο να τα κάνει. Και δεν αναφέρομαι μόνο στα μεγάλα σώδια που πήρε. Γενικά. Είναι λίγο υποκειμονικό η αξία. Έχει να κάνει με ψυχολογία, με την πίστη στο πλάνο, έχει να κάνει με χίλια δύο πράγματα. Έχει να κάνει με. Κοιτάξτε, η αξία, ειδικά στο μπάσκετ, ο καθένας θεωρώ ότι παίρνει αυτό που του αναλογεί. Δηλαδή το μπάσκετ είναι πολύ δίκαιο σπορ. Δεν υπάρχουν, δεν πληρώνεις υπεραξίες στο μπάσκετ. Στο μπασκετικό χρηματιστήριο, ας πούμε, ο Μάνι Χάρις κοστίζει κάποια χρήματα δικαιολογημένα.
Ναι. Αντίστοιχα, ο Λάκι Τζόουνς κοστίζει κάποια χρήματα στον ΠΑΟΚ με βάση αυτό που είναι και αυτό που κάνει. Δεν πληρώνει υπεραξίες. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε δει πάρα πολλές φορές ομάδες και παίχτες να γιγαντώνονται μικρότερες δυνατοτήτων και ομάδες με πολύ μεγάλες δυνατότητες και παίχτες με πολύ μεγάλες δυνατότητες να παίζουν λίγο πιο κάτω από αυτό που είναι. Αυτό συμβαίνει στον αθλητισμό, γι' αυτό και είναι αλλιώς θα λέγαμε ότι η ΑΕΚ θα βγει σίγουρα τρίτη, ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός θα βγει σίγουρα πρώτος ή δεύτερος, δεν θα υπήρχε πρωτάθλημα. Δεν παίζουν ρόλο μόνο τα μπάτζετ δηλαδή. Ένας φίλος μας θυμίζει ίσως το αποθυμένο της χρονιάς, που πάλι για τη χρονιά μιλάμε, πάλι δεν τελείωσε, αλλά είναι αυτό το οποίο του έμεινε τα τελευταία λεπτά του αγώνα με την Καρσίγιακα. Είναι και δικό μας αποθυμένο. Θα το θυμάστε και εσείς. Το θυμόμαστε γιατί θεωρώ ότι στη σειρά εκείνη είχαμε δυνατότητες με βάση την εικόνα των δύο ομάδων να προκριθούμε. Ελέγξαμε το πρώτο παιχνίδι σε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ένα κακό κομμάτι στο τέλος του παιχνιδιού μείωσε πάρα πολύ τη διαφορά σε σχέση με αυτό που υπήρχε 5 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι. Και μας τύχησε και σίγουρα το κρατάμε. Αλλά θεωρώ ότι επειδή αυτό κυρίως είναι κομμάτι χαρακτήρα, δηλαδή τι χαρακτήρα έχει σε μια ομάδα και πόσο εύκολα μπορείς να κρατήσεις μια διαφορά, πόσο εύκολα μπορείς να ανταπεξέλθεις σε μια πίεση, εμείς δείξαμε βελτίωση σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή πλέον η ομάδα, τα παιχνίδια που πηγαίνουν στο τέλος, κατά μεγάλο ποσοστό, τα δύσκολα τα κερδίζει, τα ελέγχει. Και προχθές είχαμε διαφορές 10-12 πόντων στο παιχνίδι. Η ΑΕΚ προσπαθούσε να επιστρέψει, ξαναπήγαινε το παιχνίδι στους 2-3 πόντους, αλλά εμείς καταφέραμε με όπλο τη λειτουργία μας στην επίθεση να κερδίσουμε τα παιχνίδια. Άρα κάτι κερδίσαμε και από αυτό. Ναι. Παρόλο ότι είναι γεγονός ότι μας τύχησε το συγκεκριμένο παιχνίδι, γιατί δείξαμε ότι μπορούσαμε να κάνουμε πράγματα. Κύριε Παθαδόρου, μας ενδιαφέρει πολύ από εσάς για αυτό που συζητάμε νωρίτερα, για το όραμα που ίσως λείπει από τον μπασκετικό ΠΑΟΚ, λόγω του πώς είναι δεδομένο το ελληνικό μπάσκετ και ως πρωτάθλημα. Ίσως είναι μια απάντηση γιατί το γήπεδο δύσκολα θα γεμίσει. Γιατί ο ΠΑΟΚ θα τερματίσει τρίτος, τέταρτος, πέμπτος. Και θα σου πει ο άλλος, τι σημαίνει αυτό. Έχετε μια απάντηση? Κοιτάξτε, αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σύνθετο. Με δύο κουβέντες από την άποψή μου, ναι, από αυτό που ζω αυτό το διάστημα. Από τη μία πλευρά, εγώ δεν γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη, δεν μπορώ να πω ότι είμαι γέννημα θρέμα ΠΑΟΞης, αλλά ακούω πάρα πολλούς και βλέπω εδώ πάρα πολύ κόσμο, οι οποίοι αγαπάνε παθολογικά την ομάδα τους. Είναι άρρωστοι με την ομάδα τους που λέμε. Όταν αγαπάς λοιπόν την ομάδα σου παθολογικά, δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι πρωταθλήτρια κάθε χρόνο για να την υποστηρίζεις. Δεν σημαίνει ότι κυνηγάς μόνο το αποτέλεσμα. Όταν ο ΠΑΟΚ, λέμε όλοι μας ότι είναι μια ιδέα, υποστηρίζεις αυτή την ιδέα 100% ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Εγώ αυτή είναι η φιλοσοφία στο δικό μου τρόπο σκέψης. Άρα λοιπόν, το ότι ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να διεκδικήσει την πρώτη θέση ή τη δεύτερη θέση, γιατί υπάρχει ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, δεν συνεπάγεται με το γεγονός ότι δεν μπορεί ένα γήπεδο όπως είναι το δικό μας, με τις συνθήκες που επικρατούν στο γήπεδό μας, να μην έχει τη στήριξη του κόσμου και το ενδιαφέρον του κόσμου που το αναλογεί. Με βάση τον μπάσκετ που παίζει η ομάδα, με βάση τον ελληνικό κορμό παιχτών που βλέπει ο φίλαθλος θέλει να δει παίχτη ο οποίος θα ταυτιστεί μαζί του. Ο Έλληνας παίχτης λοιπόν είναι βασικό στοιχείο στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Ναι. Έλληνας παίχτης νέος, ταλαντούχος όπως είναι ο Κόνιαρης, Έλληνας παίχτης έμπειρος όπως είναι ο Τσόχλας και ο Μαργαρίτης, Έλληνας παίχτης ενδιάμεσης ηλικίας όπως είναι ο Χρυσικόπουλος και ο Κατσίβελης. Αυτή είναι μία πλευρά της δικής μου σκέψης. Άρα λοιπόν η στήριξη στην ομάδα θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερη. Από την άλλη πλευρά, είναι ξεκάθαρο ότι από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ δεν έχει ξεκάθαρο ιδιοκτήτη, δηλαδή δεν έχει έναν άνθρωπο ο οποίος θα στηρίξει 100% την κατάσταση οικονομικά, δεν μπορεί να προχωρήσει άμεσα στο επόμενο βήμα. Ο ΠΑΟΚ όλα αυτά τα χρόνια, δεν το λέω τώρα φέτος με την δική μου παρουσία, χτίζει. Χτίζει πράγματα τα οποία μπορούν πραγματικά να του δώσουν την κατάλληλη όθηση, αν βρεθεί ένας άνθρωπος να επενδύσει παραπάνω χρήματα. Γύρω-γύρω από την ομάδα, στον ΠΑΟΚ, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δουλέψει πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολλές ώρες, έχουν περιστοιχίσει την ομάδα και η ομάδα είναι έτοιμη να κάνει το επόμενο βήμα από τη στιγμή που πάρει την απαραίτητη όθηση. Ναι. Την οικονομική όθηση. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Ας το πάμε λίγο χρηματοοικονομικά λοιπόν. Έτσι όπως είναι δομημένος ο οργανισμός του ΠΑΟΚ, ο μπασκετικός, με ποιο νούμερο θα μπορούσε να μπει στη διάδα, να διεκδικήσει? Δηλαδή,
Είχαμε μια κουβέντα τις προάλλες με έναν μπασκετικό φίλο μου τέλος πάντων και μου λέει ότι με 3-3,5 εκατομμύρια ο ΠΑΟΚ μπορεί να γίνει ανταγωνιστικός. Για μπάτζετ καθαρό μιλάμε τώρα, αθλητικό. Ναι. Εντάξει. Ναι. Θα μπορούσε να γίνει αυτό. Με αυτό το νούμερο. Είναι υποκειμενικό, το ξέρω. Αλλά... Ναι, με ακρίβεια, ακριβώς δεν μπορώ να σου πω νούμερο, αλλά θα πρέπει να συνδυαστεί το νούμερο που είπες. Ναι. Το νούμερο που είπες. Με το γεγονός ότι δεν παίζεις μόνος σου, τι κάνουν και οι άλλοι. Δηλαδή, ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ είναι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Ναι. Πρέπει να δεις λοιπόν ποια είναι η βάση αυτών των δύο ομάδων, τι χρόνο ή μάλλον να το πω διαφορετικά, τι ημερομηνία λήξης έχει αυτή η βάση που έχει αυτή η ομάδα, για να μπορείς να προσδιορίσεις με μεγαλύτερη ακρίβεια αν αυτό το νούμερο είναι αρκετό ή όχι. Εγώ λέω ότι ο Ολυμπιακός περνάει. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητός. Γίνεσαι κατανοητός. Εγώ λέω ότι ο Ολυμπιακός λοιπόν αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια φάση πολύ μυστήρια. Ο Παναθηναϊκός έχει χάσει τον παλιό κορμό που είχε και σιγά σιγά μεγαλώνουν και κάποια ακόμα. Ωραία, και σιγά σιγά θα εμφανιστούν οι συνθήκες να πεις ότι με αυτό το νούμερο μπορώ να γίνω ανταγωνιστικός απέναντι σε αυτούς. Ποιο είναι αυτό το νούμερο? Εδώ είναι το θέμα. Γιατί είναι αυτό που λέω. Είναι ένα νούμερο κοντά εκεί που λες εσύ, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορείς τον καλό σου παίχτη, ο οποίος μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο, θεωρώ εγώ, ναι, στο ελληνικό μπάσκετ, τον Αντώνη Κόνιαρη, να τον έχεις στην ομάδα σου. Ναι. Άρα λοιπόν έχεις ένα βασικό point guard, Έλληνα, και ξεκινάς από μια βάση πολύ μεγάλη. Μπορείς ένα αντίστοιχα καλό Έλληνα παίχτη να τον προσεγγίσεις διαφορετικά όταν έχεις την οικονομική δυνατότητα και δεν του προσφέρεις 3 δραχμές, αλλά του προσφέρεις 5 δραχμές. Και ένα, υγιές project, εντάξει. Γιατί εκεί είναι η βάση. Ένα υγιές project, ακριβώς. Ξαναλέω και πάλι, ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολλές, έχει μεγάλες δυνατότητες, έχει ένα καταπληκτικό γήπεδο με εγκαταστάσεις, έχει ανθρώπους και ένα περιβάλλον που δεν το έχει καμία ελληνική ομάδα, καμία, σας το υπογράφω αυτό το πράγμα, καμία ελληνική ομάδα, με αξιοκρατική προσέγγιση, με τεχνοκρατική προσέγγιση, με αγάπη για το σύλλογο, και χρειάζεται ένα συγκεκριμένο πράγμα, το συζητήσαμε πριν. Για να κάνει το επόμενο βήμα. Μάλιστα. Και ενώ θα χαρούμε πραγματικά τους αγώνες ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, τους αγώνες ίσως με τον Προμηθέα στην πορεία, την ομάδα της επόμενης σεζόν πώς τη φαντάζεστε? Δεν έχω ξεκινήσει να φαντάζομαι ακόμα, γιατί φαντάζομαι το παιχνίδι της Πέμπτης που έχουμε μπροστά μας. Ναι. Δεν θέλω να πάω τόσο μακριά. Εμείς αυτό που θέλουμε και αυτό που είναι νομίζω πάρα πολύ σημαντικό και ξεκάθαρο από την πρώτη στιγμή που το έχουμε πει, είναι η ομάδα να εξελίσσεται, να βελτιώνεται. Άρα λοιπόν θέλουμε να κρατήσουμε στο τέλος της χρονιάς τα καλά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης ομάδος, τα οποία νομίζω είναι αρκετά. Έχουμε πλέον μια καλή βάση αποτελεσμάτων, ποιοτικών χαρακτηριστικών από πρόσωπα που περιβάλλουν την ομάδα και μπορούμε να επενδύσουμε πάνω τους και να προσθέσουμε πράγματα τα οποία φέτος μας έλειψαν. Τα οποία θα τα πούμε στην πορεία. Θα τελειώσει και αυτή η σειρά, γιατί και αυτό, προσέξτε κάτι εδώ, μιλάμε για μια κατάσταση στην οποία όλοι κρινόμαστε κάθε φορά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε μια επιτυχημένη πορεία, είναι δεδομένο, αλλά το πώς θα τελειώσει ο τελευταίος μήνας, για μας είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, εμείς θέλουμε να προπονήσουμε την ομάδα μας αυτό το μήνα. Θέλουμε να εξελίξουμε την ομάδα μας, ότι δεν είναι ένας μήνας που πετύχαμε ένα στόχο. Θέλουμε να κερδίσουμε και άλλα πράγματα. Mm-hmm. Μπορεί να μην καταφέρουμε να κάνουμε νίκη με τον Παναθηναϊκό, αλλά θέλουμε να δείξουμε υψηλό ανταγωνιστικό επίπεδο απέναντι σε αυτήν την ομάδα. Θέλουμε να στην επόμενη φάση με τον Προμηθέα, το πιο πιθανό, να είμαστε πολύ δυνατοί εκεί, μέχρι εκεί. Επενδύουμε λοιπόν στο κατά πόσο υπάρχει κίνητρο μέχρι το τέλος, γιατί όπως γνωρίζετε οι πρωταθλητές παίζουν μέχρι τον Ιούνιο. Ναι. Το 80-90% το Μάιο σταματάει να παίζει. Εμείς θέλουμε να φτάσουμε στο πιο υψηλό επίπεδο. Αυτό μας ενδιαφέρει. Και αυτό θα είναι ένα σημείο αξιολόγησης για μας τα επόμενα παιχνίδια. Μια τελευταία πορεία που έχω εγώ και αφορά πρόσωπο. Επειδή μίλησα για τον Πέτεγουεϊ πριν, μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος έφυγε, αν κατάλαβα καλά, κακή κακός από τη Γαλλία, και ξαφνικά βλέπουμε έναν άνθρωπο να πρωταγωνιστεί και να κάνει όργια εδώ. Τι εικόνα είχατε όταν τον αποκτήσατε αυτόν τον παίκτη? Μιλάω για τα παιχνίδια από τον Λαύριο και μετά, εντάξει. Ναι. Κοιτάξτε, ο Πέτεγουεϊ αποφύτησε πριν από 2 χρόνια από ένα κολέγιο του Νεμπράσκα, με πάρα πολύ καλά νούμερα, με πάρα πολύ καλή παρουσία. Έχει αφήσει υποσχέσεις ότι θα μπορούσε να μπει και στον draft εκείνης της χρονιάς. Τελικά δεν μπήκε. Είναι ένας παίκτης που τον παρακολουθούσαμε όλο αυτό το διάστημα. Δεν μπορούσαμε να τον πλησιάσουμε οικονομικά. Είναι παίκτης σε άλλο επίπεδο από τις δυνατότητες του ΠΑΟΚ. Αλλά επειδή παρακολουθούμε τις εξελίξεις και
είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε κινήσεις σε σχέση με τη δυναμική που έχουμε, την οικονομική δυναμική που έχουμε. Όταν παρουσιάστηκε αυτή η ευκαιρία, ήταν για μας έτσι, εδώ, έτσι, ένα λαχείο, το οποίο, επειδή και αυτός ήθελε πάρα πολύ να έρθει στον ΠΑΟΚ, ήρθε με πάρα πολύ, ένα πάρα πολύ μικρό συμβόλαιο, γιατί ήθελε να έρθει. Είχε καλύτερες προτάσεις και από το ελληνικό πρωτάθλημα, από ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος οικονομικά, αλλά ήθελε να έρθει στην ομάδα μας. Ήθελε να παίξει στο Champions League, ήθελε να παίξει σε ένα μεγάλο σύλλογο. Και αξιολόγησε την πρόταση που του κάναμε, την οικονομική, που δεν ήταν πολύ μεγάλη, και ήρθε. Είναι ένας καλός παίχτης, με καλή προοπτική, ο οποίος έχει περιθώρια βελτίωσης, ειδικά στο κομμάτι της πνευματικής του ετοιμότητας. Είναι ένα νέο παιδί, πολύ συναισθηματικό, αλλά έχει ικανότητες και δυνατότητες να κάνει και άλλα πράγματα. Μάλιστα, το κατάλαβε ο Καβαδάς αυτό πάρα πολύ καλά. Και κάτι τελευταίο, εντάξει, γιατί ένας από τους αντιπάλους που ξεπεράσατε με μέθοδο, με πλάνο, με επιχειρήματα, σοβαρός αντίπαλος, γιατί έγιναν πολλά πράγματα, ήταν και η διαιτησία. Και εσείς εξοργιστήκατε πολλές φορές εκεί στο δύσκολο διάστημα. Αυτό πώς το καταφέρατε? Και πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Εντάξει. Όλοι καέ. Όλοι καέ το καταφέρατε. Ναι. Εγώ δεν το έχω ισορροπήσει πάντως, τα ξέρετε, coach. Ναι, κάτι βλέπω εκεί πίσω που κάθεσαι. Κοιτάξτε, το κομμάτι της διαιτησίας είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, όπως γνωρίζετε, στον αθλητισμό και στα ομαδικά σπορ. Το πρόβλημα, κατά την άποψή μου, είναι μεγάλο. Έχει πέσει το επίπεδο? Έχει πέσει το επίπεδο, με την έννοια ότι πλέον υπάρχουν διαιτητές οι οποίοι, υψηλού επίπεδου, οι οποίοι δεν σφυρίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα, ναι, λόγω της κόντρας της Ευρωλίγκα με τη FIBA, ένα το κρατούμενο. Και το δεύτερο κομμάτι, το μεγαλύτερο πρόβλημα έγκυται στο γεγονός ότι δεν μπορεί οι διαιτητές, που είναι ένα κομμάτι του παιχνιδιού πολύ σημαντικό, δεν μπορεί οι προπονητές να είναι επαγγελματίες, mm-hmm, οι αθλητές να είναι επαγγελματίες και οι διαιτητές να είναι ερασιτέχνες. Δεν συνδυάζεται αυτό το πράγμα. Ή θα είμαστε όλοι επαγγελματίες και θα ασχολούμαστε όλοι 100% με τη δουλειά μας, άρα θα επενδύσουμε χρόνο, άρα θα επενδύσουμε, θα αφιερώσουμε χρόνο να γυμνάσουμε το κορμί μας, να εξελίξουμε το παιχνίδι μας, να γίνουμε καλύτεροι αθλητές, να τρέξουμε πιο γρήγορα, να έχουμε καλύτερες αποφάσεις. Όταν λοιπόν ο διαιτητής στην Ελλάδα είναι ερασιτέχνης και κάνει άλλες δύο δουλειές για να ζήσει και αφιερώνει 50 λεπτά από τη ζωή του την ημέρα σε αυτό που κάνει, δεν μπορεί να έχει την ίδια, δεν μπορεί να έχει την ίδια αξία με τον παίκτη που αφιερώνει 8 ώρες την ημέρα τη ζωή του ή τον προπονητή που αφιερώνει 12 ώρες την ημέρα τη ζωή του. Mm-hmm. Και δεν μπορεί να είναι το ίδιο ικανός. Εμείς θέλουμε να μας κρίνουν άνθρωποι και να μας αξιολογούν άνθρωποι σε αυτό το πράγμα που παίζεται, το παιχνίδι που παίζεται, οι οποίοι έχουν γνώση 100% του αντικειμένου, έχουν μόρφωση και επιμόρφωση πάνω σε αυτό το κομμάτι και είναι επαγγελματίες και ζουν από αυτό. Το ξεπεράσατε. Το ξεπεράσατε. Πάντως νομίζω ότι ισορροπήσατε. Δεν ξοδέψετε πολύ ενέργεια σε αυτό το κομμάτι. Κάνατε... Αυτό το τελευταίο τρίλεπτο με την ΑΕΚ, πώς αντέξατε και ήσασταν ήρεμοι? Ήταν σίγουρος ότι θα κερδίσει. Τι σίγουρος? Άρα δύο σφυρίγματα ήταν. Πώς ήταν σίγουρος? Πραγματικά, coach, δηλαδή, εγώ νομίζω ότι η γειτονιά πλέον νομίζω ότι είμαι ηλίθιος. Δηλαδή, τσιρίζω, κάνω ράνο, λένε ότι έχουν ψυχοπαθεί εκεί. Πραγματικά το τελευταίο τρίλεπτο πώς αντέξατε? Δεν το έχω καταλάβει ακόμα. Κοιτάξτε, η προετοιμασία μιας ομάδας περιλαμβάνει πάρα πολλά κομμάτια. Ακόμα και αυτό, δεν τους είπατε, παιδιά, ξέρουμε, αλλά... Είχαμε προετοιμαστεί, ήμασταν καλά προετοιμασμένοι σε όλα τα επίπεδα και νομίζω ότι αυτό φάνηκε και στα δύο παιχνίδια. Βέβαια. Και πάλι συγχαρητήρια, καλό μήνα στις επόμενες υποχρεώσεις σας. Και καλή συνέχεια. Καλό μήνα, καλό μήνα. Αλλά δεν είναι ηλιόλουστη η Θεσσαλονίκη σήμερα. Είναι άκρος ερωτική και ηλιόλουστη. Είναι κάθε μέρα. Είναι πώς τη βλέπει ο καθένας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.